όνομά σου? Κίρκη. Γεια σου, Κίρκη. Κίρκη, μας μάγεψες. Εγώ σε βλέπω και στα live. Είσαι μεγάλη. Είμαι, το ξέρω. Μεγάλη τραγουδιστές. Because with you I never stray too far for the sad world. Είσαι στους 8. Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη. Θεωρώ μεγαλειώδες ένα κορίτσι 18 χρονών να έχει σχεδιάσει, να έχει δημιουργήσει και να έχει εκμεταλλευτεί με τόσο τέλειο τρόπο τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να την πάνε μπροστά. Εγώ σαν επαγγελματίας της επικοινωνίας σου βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Μια καρδιά που αιμορραγεί. Κίρκη, τι ωραίο όνομα! Για το fan club της Κίρκης, πού είναι! Γιώργο Θεοφάνους! Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ! Γιώργο Θεοφάνους! Οκ. Δηλαδή, αν τολμήσω και τώρα εγώ από κάτι άσχημο, τι να με κάνεις γουρούνι, δεν έχω απέχω και πολύ. Όχι, δεν θα σας κάνω. Okay. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα άσχημο. Ήσουν πάρα πολύ καλύτεροι από τις... Είδα όλες τις πρόβες και χτες και σήμερα και κάθε φορά γινόσουν και καλύτεροι. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Μας άρεσε όλο αυτό το στυλάκι από την αρχή. Ωραία, είναι ένα εύκολο τραγούδι. Δεν δείχνει τις φωνητικές σου δυνατότητες. Δεν είναι, βασικά το τραγούδι αυτό δεν είναι του στυλ μου. Οπότε γιατί δέχτηκες, κορίτσι μου, να το πεις? Είναι επιλογή της. Δεν είναι επιλογή μου, αλλά. Και αν ήταν η επιλογή, κάτσε να βγάλουμε καμιά είδηση. Και αν ήταν η επιλογή. Είναι επιλογή της, δικιά μου. Και τόσο δικιά σου επιλογή. Ναι. Μάλιστα. Και το κόμμα. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ ethnic μουσική. Ε, καλά, αλλά και αυτό δεν μπορεί να πει ότι ήταν κάτι. Το κάναμε λίγο ethnic. Άρχισε ήδη η επανάσταση απέναντι στο μέντορά σου? Όχι. Αλλά τι. Απάντησέ μου. Το κάναμε λίγο ethnic. Οκ, την παραδίδω στην Κατερίνα. Όχι ακόμα. Γιώργο Λεβέντη. Κίρκη, εντάξει, δεν μπήκες καλά στο κομμάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπήκαμε καλά. Έλα. Το καλό είναι όμως, όσο τραγουδίες, όσο καλυτέρευσες και ήσουν πολύ καλή και εδώ που σε είδαμε στο τέλος, είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, μεν είναι εύκολο κομμάτι, όμως εντάξει, χρειάζεται μια ερμηνεία εδώ και έχετε δουλειά ακόμα. Εμένα μ' άρεσε όλο το στυλ σου, μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή που σε είδα στο show. Έχεις ένα πολύ ξεχωριστό στυλάκι. Εδώ εγώ περιμένω πολλά από εσένα και περιμένω, ας πούμε, τώρα να πεις ότι λέω ethnic, το ethnic δεν είναι τόσο εύκολο να πεις σε κάθε live. Είπα ότι μ' αρέσουν τα έθνη. Ναι, οκ, γι' αυτό πρέπει να είσαι λίγο πιο ευέλικτη. Γιατί αυτό, εντάξει,
Δεν μιλάμε ότι πήγε από το έθικη και σε έβλαπε λαϊκά. Κατάλαβε που ναι, μεν και το λαϊκά που είναι και έθιξε κάποιο. Γι' αυτό νομίζω εδώ πρέπει να βγάλει το καλύτερο σου κάθε εβδομάδα. Μπράβο σου. Μια πρώτη εβδομάδα, μια καλή αρχή και πάμε. Νίκο. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ευχόμουν να είσαι στο X Factor και χαίρομαι πολύ που είσαι. Θεωρώ αυτή σου την εμφάνιση εντελώς φάουλ. Δεν με ικανοποίησες. Ακόμα και η διασκευή που κάνατε στο κομμάτι δεν μου άρεσε. Το κομμάτι, το original, έχει μια απίστευτη δύναμη και μπορούσες να το κάνεις στα μέτρα σου. Δεν ευθύνεται όμως η Κύρκη για τη διασκευή. Τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθερά. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε όμως. Ναι. Τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθερά. Λοιπόν, σε θέλουμε πίσω έτσι όπως σε μάθαμε και σε αγαπήσαμε. Θα επιστρέψει. Στα κομμάτια που αγαπάς. Θα είσαι καταπληκτική. Είναι καλό να ξέρει και να καταλαβαίνει ο κόσμος που απευθυνόμαστε, γι' αυτό το είπα Νικόλα, γιατί η Κατερίνα θα πρέπει να μας πει τώρα. Γιατί διάλεξε λάθος τραγούδι για την Κύρκη. Όχι, να μας απαντήσει όλες αυτά που άκουσε. Δεν ξέρω σε ποιον να πρώτο απαντήσω, λοιπόν. Ξεκίνα από τον Νίκο. Είμαστε και πολύ, τρεις είμαστε. Φαντάσου. Λοιπόν, θεωρώ ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ σωστή. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της προκειμένης εμφάνισης ήταν είχε πρόβλημα όχι, επειδή αυτό το οποίο λένε οι κύριοι ένθεν και ένθεν. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαι με τον Γιώργο το Θεό. Και ο ένθεν είναι καλό, ήταν καλό σήμερα. Σωστό. Αυτό θα, δεν σε φτάνω όμως εσένα. Θεωρώ ότι η εμφάνιση της Κύρκης σε σχέση με αυτά που έχω δει και φανταζόμουν και έχω δει στις πρόβες με εξέπληξε θετικά. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, το πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Εγώ ουδέποτε τα 3 χρόνια επέλεξα δημοκρατικά ποια τραγούδια θα λένε οι παίκτες και δεν θα αρχίσω τώρα. Wow. Άρα, αν διαφωνούμε, απλώς θα διαφωνούμε. Θεωρώ ότι ένας καλός καλλιτέχνης οφείλει να αποδώσει το καλύτερο μπορεί με αυτό που του δίνεται. Και η Κύρκη μπορεί. Κακάκι is back. The bitch is back. Κατερίνα, βεβαίως και από ό,τι καταλαβαίνω και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτοί. Είναι δικαίωμά σου να επιλέγεις ό,τι θέλεις για τα παιδιά, αρκεί να μπορούν να το αποδώσουν και να είναι κοντά σε αυτό που μπορούν να κάνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά και πολύ. Αισθάνομαι. Εγώ άκουσα την Κύρκη να λέει ότι τη αρέσουν τα ethnic τραγούδια και γι' αυτό και έδωσε μια ethnic υφή, έτσι. Μια ethnic. Δεν ακούω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με ακούς. Λίγο. Λίγο. Λίγο γιατί έχει πέσει εδώ κάτι. Λοιπόν. Λίγο. Τι μας βάζει το να ακούμε. Σάκη, να σου πω κάτι όμως. Εγώ έχω δουλέψει και με καλλιτέχνες. Κύρκη. Κύρκη εδώ αγάπη μου, γιατί ξέρω ότι χαίρεσαι που είσαι εδώ, όμως πρέπει να είσαι και εδώ. Η ουσία εδώ έχω δουλέψει και με καλλιτέχνες που έχουν απορρίψει το μεγαλύτερο χι του δίσκου τους, όταν το έχει επιβάλει κάποιος άλλος. Να ξέρουμε και τι λέμε εδώ, εντάξει. Που σημαίνει αυτό τι. Σημαίνει ότι με κάθε καλλιτέχνη και συνεργασία και είναι συμβουλές που λες, εγώ αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Αυτά τα πράγματα είναι ένα δέσιμο, δεν είναι μόνο η έτσι ή αλλιώς, για μένα τουλάχιστον. Και εδώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ξεχωριστό και τόσο δύσκολο. Και η Κύρκη να προσέχει να μην δίνει τόσο εύκολα τον άνθρωπο το δικό της. Γιατί αμέσως ήταν, εγώ δεν διάλεξα. Αυτό δεν πρέπει για μένα. Εντάξει, δεν έδωσα κανέναν άνθρωπο. Okay. Είπα απλώς τι μ' αρέσει. Okay. Εντάξει, είναι. Δεν θα ήθελα στο πρώτο live να πούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το outfit σήμερα που είναι έτσι επαναστατικό και λίγο αντάρτικο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι. Η Κύρκη είναι εδώ απόλυτα επάξια. Της είπα στο Judges House ότι πρώτη φορά βλέπω έναν άνθρωπο ετών 18-19 να ξέρει τόσο πολύ πώς να διαχειρίζεται σωστά την εικόνα της και τη φωνή της. Και είναι εδώ και είναι τέλεια για μένα. Και δεν πρέπει να φοβάται και δεν χρειάζεται δεκανίκια. Είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
Δεν καταλαβαίνω. Εκείνη καταλαβαίνει. Εκείνη καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Εκείνη καταλαβαίνει όμως. Αισθάνεται ασφάλεια με την κιθάρα της, με τα όργανα της. Είναι τόσο καλή που δεν χρειάζεται τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο επόμενο live και σε αρκετά live ακόμα να καταλάβουμε τι εννοείς. Είμαι από εσύ. Εδώ προσπαθούμε τρία χρόνια. Λοιπόν, μόνο εσείς μπορείτε λοιπόν να κρατήσετε την Κίρκη στο X-Factor. Αυτός είναι ο αριθμός που πρέπει να ψηφίσετε, που μπορείτε να ψηφίσετε θετικά για να είναι η Κίρκη εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κουκλάρα μου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια